Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν δρομολογηθεί από εχθές το βράδυ και νομίζω να μιλήσουμε με τον πλέον αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, για τον άνθρωπο που ηγείται αυτή τη στιγμή του Ερασιτέχνη Άρη και είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, ο κύριος Τάσος Οικονόμου. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά κύριε Σταθή, μια χαρά. Πραγματικά πάντως έχω την αίσθηση, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα τα ακούσετε, έχω την αίσθηση ότι αυτά μόνο στον Άρη γίνονται. Και τα έχετε βιώσει ως πρόεδρος. Αυτό το έχουμε κάνει σλόγγαν πλέον. Αυτά μόνο στον Άρη γίνονται. Δυστυχώς και κάποια στιγμή, αν θα προλάβω, δεν ξέρω, θα είμαι εγώ πρόεδρος, να πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο και να μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο, κάτι ευτυχές για τον Άρη. Μέχρι στιγμής μιλάμε για άσχημες καταστάσεις. Mm-hmm. Άσχημα θα είναι τελευταία φορά. Χθες το βράδυ 10 και 20 περίπου βγήκε η ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη Άρη, που σημειώνει το τέλος της παρουσίας της πλευράς Αρβανιτίδη στο πόστο του εφόρου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση, επίσημα δεν ανέλαβε ποτέ η πλευρά Αρβανιτίδη. Ναι, εντάξει, δεν προλάβαμε γιατί ήταν πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα που έγινε η Γενική Συνέλευση. Εμείς θεωρούμε ότι υπήρχε καθυστέρηση, έστω και αυτές οι δύο μέρες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, σκεφτούμε ότι σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πιστεύουμε ότι από το ίδιο βράδυ και όλη τη Γενική Συνέλευση, ζήτησε ουσιαστικά την άλλη μέρα πρωί-πρωί, θα υπήρχε και ανακοίνωση του προπονητή, όχι διαπραγμάτευση με προπονητή, όπως έγινε. Θεωρούσαμε ότι υπήρχε και άλλο χρονικό διάστημα προηγούμενο, αν αναλογιστούμε το οποίο στο σύστημα του κ. Αρβανιτίδη ήταν διαθέσιμο να λάβει την ομάδα είτε β' είτε γ' κατηγορία ακόμη από την προηγούμενη γενική συνέλευση όταν πήρε το χρήμα ο κ. Κάλλας. Θεωρούσαμε δηλαδή ότι υπήρχαν στη σκέψη τους ένας έτοιμος προπονητής ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και αυτό οδηγηθήκαμε σε χθεσινή απόφαση. Επίσης αναφέρετε στην ανακοίνωση την διαφοροποίησή του στο θέμα της παρουσίας στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ. Ναι, εμείς θεωρούσαμε ότι έστω και η τελευταία ίστατη ελπίδα που είχαμε να συγκληθεί η Εκθεσική Επιτροπή της ΕΠΟ και αφού προηγηθούν κάποιες επαφές με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν καταστάσεις με την ΕΠΟ, μήπως είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο, ενώ δηλώθηκε από τους νομικούς του Ερασιτέχνη στο σχήμα Αρβανιτίδη αυτό το παράθυρο στο πούμε το τελευταίο, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον τη μεριά τους. Θεωρούσαν μάλλον ότι καλύτερα θα ήταν η ομάδα να δουν στη γάμα κατηγορία παρά να διεκδικήσει έστω και την τελευταία ελπίδα για την... Για τη δεύτερη. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, πλέον, θεωρείτε ότι υπάρχει, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση χθες το βράδυ από την πλευρά του κυρίου Αρβανιτίδη και των συνεργατών του. Νομικά θεωρείτε ότι μπορεί να το κυνηγήσει το θέμα η πλευρά Αρβανιτίδη? Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί το εσωτερικό τμήμα είναι σαν όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, δεν είναι ΠΑΕ, να ξαδιαλύνουν λίγο τα πράγματα, είναι όπως είναι το χάντμπολ, το βόλεϊ, τα τεχνικά τμήματα, ορίζει ο Ερασιτέχνης και συνεργάζεται με έναν υπεύθυνο, με έναν άνθρωπο, με έναν έφορο όπως το λέμε. Έτσι γίνεται και με τον έφορο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στην προηγούμενη διαδικασία σας θυμίζω ότι όταν τα πέρασε το ποδοσφαιρικό τμήμα από τον κύριο Γαρανό στον κύριο Κάλλας, τότε η τότε διοίκηση του κύριου Ταουξίδη είχε απευθυνθεί στους ενδιαφερόμενους που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ένα ισπανικό σχήμα και ο κύριος Κάλλας και προέκρινε τον κύριο Κάλλας. Ανάθεση έγινε στο τμήμα, δεν έγινε καν γενική συνέλευση. Απλώς εμείς αυτή τη φορά θέλησαμε να υπάρχει σύγκριση γενική συνέλευση επειδή ακριβώς το ποδοσφαιρικό τμήμα συγκινεί τον περισσότερο κόσμο και είναι το πιο βαρύ, να υπάρχει μια πιο βαριά, ας το πούμε, απόφαση από το σώμα. Mm. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα μπορούσαμε και εμείς δηλαδή να πούμε ότι κύριε Αρβανιτίδη, ξέρω κύριε Καρυπίδη, πάρετε την ομάδα. Μάλιστα. Υπάρχουν βαρύτατες καταγγελίες που κάνετε μέσω της ανακοίνωσης για προπυλακισμούς δικού σας, του Γενικού Γραμματέα, μελών του ΔΣ, του Προεδρείου, προπυλακισμό και εκδίωξη τακτοποιημένων μελών του Ερασιτέχνη, απειλές, ρεμβανσιστικές τάσεις της πλευράς Αρβανιτίδη. Όλα αυτά φαντάζομαι κράτησαν και ανοιχτά τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Δηλαδή θα υπάρξει και δική σας
νομική κίνηση, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που κάνετε. Δεν σκοπεύουμε να πάμε στα δικαστήρια. Λίμενο, οι δύο άδειες είναι στο φλούς του γκρεμού. Να μην πω ότι με το ένα βήμα στον αέρα. Δεν θα σκοπεύουμε να πάμε στα δικαστήρια για αυτά. Απλώς οποιοδήποτε ήταν παρόν στη Γενική Συνέλευση, τέτοια τα ξέρει με τα μάτια. Τα έχει δει το τι έγινε. Ναι, γιατί το λέω γιατί οι δημοσιογράφοι βγήκαν έξω. Τους γάλανε μάλλον έξω και τους δημοσιογράφους. Ναι, εγώ μιλάω για τα μέλη που ήταν μέσα και είδαν ας πούμε το τι διαδραματίστηκε. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κάποια από τα μέλη όντως προφυλακίστηκαν. Δεν μιλάω για το Προεδρείο και εμάς το ΔΣ. Μιλάω για μέλη τα απλά τα οποία προφυλακίστηκαν. Ίσως από την αντίπαλη παράταξη, ας πούμε, με τη στιγμή που το αποτέλεσμα ήταν οριακό στους δύο ψήφους, μπορούσε να υπήρχε και αλλίωση του αποτελέσματος. Δηλαδή να ήταν τρεις θέσεις άνθρωποι από την άλλη, ας πούμε, παράταξη και να είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι και ακόμη και το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης είναι και αυτό διαβλητό. Πλέον υπάρχει επόμενη μέρα ανάθεση στον κύριο Καρυπίδη. Φαντάζομαι και με αυτά που σας άκουσα να λέτε αναφορικά με τον κύριο Αρβανιτίδη, σήμερα θα πρέπει ο κύριος Καρυπίδης να ανακοινώσει προπονητή και παίκτες. Με επαφή που είχαμε χθες το βράδυ με τον κύριο Καρυπίδη, ήδη μίλησε εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος μία ώρα παράταση και μία ώρα προθεσμία για να έρθει επαφή με τους ανθρώπους με τους οποίους είχε το OK τη Δευτέρα, αλλά μετά τους ακύρωσε. Μίλησε λοιπόν με τους ίδιους ανθρώπους, πήρε το KD για να συνεργαστούν και μας ειδοποίησε και εμάς ότι υπάρχει έτοιμος προπονητής, τον οποίο θα ανακοινώσει σήμερα και πέφτει φυσικά. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την πλευρά του ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και περιμένει και ο κόσμος. Αντιλαμβάνεστε ότι από χθες, καλύτερα από μένα, ότι γίνεται ένας κακός χαμός και πάλι. Ναι, και πάλι δυστυχώς. Πιστεύω θα τακτοποιηθούν τα πράγματα με την παρουσία του εδώ πέρα και ανακοινώντας όλο αυτό το ρόστερ. Σε μια μέρα δεν ανακοινωθεί το ρόστερ. Μάλιστα. Και προφανώς θα πάτε και σε υπογραφή κάποιου μνημονίου συνεργασίας με τον κύριο Καρυπίδη. Οπωσδήποτε θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά προέχει το προηγούμενο που λέγαμε, ότι μετά από 2-3 μέρες και αφού ολοκληρωθούν τα επίγοντα, που είναι αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιριστή και το διοπροπονητής, για τις 2 εβδομάδες θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Αφού ολοκληρωθούν αυτά, μετά φυσικά θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι σε καλό κλίμα να υπογράψουμε και μια συνεργασία. Σας έχει μιλήσει τώρα, είναι ερώτηση φίλου. Σας έχει πει μήπως χθες ο κύριος Καρυπίδης στην ομιλία που είχατε τι θα γίνει με παίκτες όπως ο Γεωργιάδης, ο Καλογέρης, ο Σαμαράς που δεν θα συνέχιζαν με την πλευρά Αρβανιτίδη? Όχι, δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Λογικό είναι ότι θα έρθει σε επαφή και μαζί τους. Μάλιστα. Θα το αναλάβει αυτός πλέον δηλαδή, να δρομολογήσει το όλο ζήτημα. Πείτε μου κάτι ακόμα, υπάρχει και κλήρωση σήμερα σε λίγη ώρα. Δεν ξέρω καν, θα υπάρχει εκπρόσωπος του Άρη, δεν θα υπάρχει. Είναι και στις 12, σε ένα τέταρτο είναι η κλήρωση. Δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει τέτοιου είδους θέματα. Όχι, δυστυχώς. Θέμα με τον κύριο Κάλλας. Εξώδικο, λάβατε εξώδικο, όντως ισχύει αυτό? Υπάρχει εξώδικο από τον κύριο Κάλλας για την τελευταία δόση των τηλεοπτικών? Ισχύει το εξώδικο αυτό, είναι μια τελευταία δόση των τηλεοπτικών τα οποία έπρεπε να είχαν εισπραχθεί από την Νόβα 1η Ιουλίου, αλλά λόγω των Capital Controls δεν έγινε αυτό, δεν κατέστη δυνατό. Η Νόβα μας ζήτησε ότι θα γίνει η πληρωμή της τελευταίας δόσης τέλος Αυγούστου, όπως και έγινε. Είναι χρήματα τα οποία με βάση τη συμφωνία που είχαμε τον κύριο Κάλλας ανήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός είχε τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος εκείνη την περίοδο. Το θέμα είναι ότι από την άλλη μεριά ο κύριος Κάλλας έχει στείλει και μια ανακοίνωση η οποία διαβάστηκε στη Γενική Συνέλευση την τελευταία, όπου ευχαριστεί τον κόσμο του Άρη για την συνεργασία που είχαν και έφυγε σε μια μελλοντική συνεργασία αργότερα. Η καλή διάθεση του δηλαδή μέσα από μια επιστολή. Φυσικά το χθεσινό δεν είναι θέμα. Ήρθαμε σε επαφή μαζί του χθες και θα ξαναδοθούμε σήμερα. Πιστεύω ότι θα διαφετηθεί και αυτό και θα υπάρχει καλή σχέση όπως χωρίζουμε και δύο καλοί φίλοι. Άρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που είπε ότι δεν θα κινηθώ
νομικά κατά του Εραστέχνη με το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι κάτι εξειδικευμένο. Είναι μία δόση που συμπεριλαμβάνεται στο διάστημα που ήταν σε ισχύ το μνημόνιο συνεργασίας που είχατε για την περσινή περίοδο με τον κύριο Κάλλας. Ναι, για την περσινή περίοδο, ναι, φυσικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, καλό θα ήταν να το δείτε εξωδικαστικά και να μην έχουμε, γιατί και από δικαστήρια νομίζω χορτάσαμε. Μια που είπα δικαστήρια, φαντάζομαι ότι η χθεσινή ανακοίνωση έχει τη σφραγίδα των νομικών του συλλόγου και υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς το Συμβούλιο ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, έτσι. Ναι. Μιλήσαμε και στους νομικούς και ισχύει αυτό που λέτε. Mm-hmm. Η θητεία σας λήγει 23 Σεπτεμβρίου, είμαι σωστά ενημερωμένος. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται, θα πάμε σε εκλογές, σε ανανέωση στο πρωτοδικείο? Όχι, δεν τίθεται θέμα εκλογών. Εκλογές γίνονται όταν μια διοίκηση είναι αιρετή, όπως mm-hmm. γινόταν μέχρι πριν από 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση είναι ειρηνοδική, ορισμένη μέχρι και λίγη στις 23 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Καλό είναι μέχρι τότε όποια ενδιαφερόμενα μέλη να πούμε σε επαφή μαζί τους ή να συγκροτήσουν αυτή μια ομάδα, ώστε να μην είναι ακέφαλος ο Άρης μέχρι εκείνη την ημερομηνία και να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση, ίσως από κάποια άτομα τα οποία θελήσουν από το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με κάποια άλλα τα οποία θα είναι ή ένα καινούριο σχήμα. Το θέμα είναι να μην είναι ακέφαλος ο Άρης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν και ίδιο το Συμβούλιο αντιδράσει και πολλοί θα θέλανε με τα τελευταία άσχημα δραματικά συμβάντα στη Γενική Συνέλευση, πολλοί θα θέλανε να φύγουν. Εντύπωση, ο Άρης πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή εδώ πέρα, κάποιοι οποίοι θα τρέφουν την ομάδα όπως έγινε και χθες το βράδυ. Άρα λοιπόν είναι θέμα το οποίο θα λυθεί μέσα στην οικογένεια του Άρη και δεν θα υπάρχουν άσχημες καταστάσεις τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Εσείς τι σκέφτεστε, να συνεχίσετε, να παραμείνετε? Εγώ δεν είχα μια φιλοδοξία να συνεχίσω για πρόεδρος. Πολύ ευχαρίστω να βοηθήσω από όποιο κομμάτι υπάρχει προσφορά από το Σύλλογο, να είμαι παρόν πάντα, έστω και σαν ένα απλό μέρος, μπορεί να είμαι και σε ένα αυριανό συμβούλιο, αλλά καμία διάθεση δεν έχω να επιμονή, ας πούμε, να έχω τη θέση του προέδρου. Πείτε μου κάτι ακόμα και για το Βόλεϊ, με ρωτάνε εδώ οι φίλοι. Το θετικό για το Βόλεϊ είναι ότι πήρε την αδειοδότηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ναι, και από ό,τι ξέρω χρειάστηκαν, ναι, και κάποια χρήματα τις τελευταίες ημέρες και για ασφαλιστική ενημερότητα και για τη δόση στο ΙΚΑ, στην εφορία. Έχουμε χάσει και την μπάλα με πόσα πράγματα υπάρχουν καθημερινά. Τακτοποιήθηκαν και αυτά. Εντάξει, το Βόλεϊ είχε πάρει την ενημερότητα και τη φορολογική και την ασφαλιστική. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλά. Τώρα το θέμα είναι να. Οι παίκτες έχουν αρχίσει ήδη η προετοιμασία με τον κύριο Μέλκα, τον προπονητή. Και εκεί πέρα όμως πρέπει να δώσουμε μια λύση, γιατί ακόμη εκκρεμεί το θέμα της εκπροσώπησης του τμήματος. Δηλαδή να οριστεί ένα προεδρείο το οποίο θα υπάρχει. Και το περσινό. Και αυτό εδώ έχει θέσει την παραίτησή του στην διάθεση του Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης πρέπει να επιληθεί και σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω η απόφαση που έχετε πάρει χθες το βράδυ να οδηγήσει την ομάδα στο δρόμο που πρέπει. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι μια απόφαση με πολύ μεγάλη βαρύτητα και με ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο πλέον πάει στις πλάτες σας. Έτσι. Γιατί ενώ μέχρι πρότινος μπορούσε κάποιος να πει η Γενική Συνέλευση και ο κόσμος αποφάσισε, πλέον είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παίρνετε την ευθύνη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Εκ του αποτελέσματος θα κριθείτε και εσείς για αυτή την απόφαση. Όταν λέω εσείς, εννοώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πήραν αυτή την απόφαση. Ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι το βάρος που έχει σε εμάς. Ελπίζουμε να έχει, και γι' αυτό το λόγο το πήραμε, δηλαδή, αυτή την απόφαση, ελπίζουμε να έχουμε καλή κατάληξη και να ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα τουλάχιστον για να πραγματοποιηθεί, έστω και καθυστερημένα, σήμερα που έχουμε 10 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσει τουλάχιστον από σήμερα αυτή η προσπάθεια. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, αν θεωρείτε ότι υπάρχει νόμιμος τρόπος για τον Αρβανιτίδη να επανέλθει. Νομίζω πως όχι. Από τη στιγμή που μιλήσαμε και τους νομικούς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει, λέει, τρόπος. Μάλιστα. Άρα συνεχίζουμε με τον κύριο Καρυπίδη και ελπίζω να τον πιέσετε και εσείς από την πλευρά σας και όλοι εμείς από τα μικρόφωνά μας, ώστε σήμερα και αύριο, γιατί είναι οι τελευταίες 2 μέρες που μπορεί ο Άρης να πάρει και παίκτες από την Λίγκα, να ενισχυθεί η ομάδα ουσιαστικά με καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί είναι κάτι το απαραίτητο.
Φυσικά πιεσμένοι δεν είμαστε μόνο εμείς που παίρνουμε την απόφαση, είναι και ο κύριος Καρυπίδης και ο προπονητής ο οποίος θα έρθει και οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται μια ομάδα της τελευταίας στιγμής. Η πίεση θα είναι μεγάλη και θα κρινόμαστε αγώνα-αγώνα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Και εσείς.